Νέα έρευνα τη ΚΑΠΑ Research που δημοσιεύει το έθνο παρουσιάζει τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν τη χρονιά του κορονοϊού το 2020. Το 2020 ήταν η χρονιά που η Ελλάδα φοβήθηκε και η κοινωνία αναδιπλώθηκε στην ασφάλεια του κράτου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τη έρευνα, η διαχείριση έκτακτων συνθήκων ευνόησε την κυβέρνηση, ενώ οι νέοι και οι οικονομικά αδύναμοι μπαίνουν ξανά στο μάτι του κυκλώνα. Μετά τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα, σχεδόν οι μισοί Έλληνε εμφανίζονται έτοιμοι για στρατιωτική σύγκρουση και το παλαιό σύνθημα Ελλάδα-Γαλλία-Συμμαχία είναι επίκαιρο ξανά. Ακόμη όλο και περισσότεροι πολίτε εξοικειώνονται με τον ψηφιακό κόσμο και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αλλάζει επίπεδο. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η έρευνα δείχνει διαφορετική αντιμετώπιση των μεταναστών του 1990 και του 2010, ενώ πάνω από το 50% είναι αισιόδοξο για τη νέα χρονιά ελπίζοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού θα οδηγήσουν σε καλύτερες ημέρες. Τα 10 ευρήματα που ξεχώρισαν το 2020 προκλήθηκαν εν μέρη ή εξ ολοκλήρου από την ιστορική 4 τεσσάρων ευρύτερων εξελίξεων. COVID-19, οικονομική ύφεση, τουρκική προκλητικότητα, προσφυγική κρίση. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, τρεις κρίσεις, τρεις απειλές χτυπούν την πόρτα του ελληνικού νοικοκυριού και τρομάζουν. COVID-19, οικονομικό αδιέξοδο, Τουρκία. Ενδεικτικό συμπέρασμα τη έρευνα είναι ότι η εμπιστοσύνη στο θεσμό τη δικαιοσύνη αυξήθηκε κατά 15 ποσοστιαίε μονάδε από τον Οκτώβριο του 2019, 27%, στον Οκτώβριο του 2020, 42%. Στην πανδημία η καθημερινή πραγματικότητα, ο βασικός μηχανισμός φθοράς κάθε κυβέρνηση είναι σε αναστολή, ενώ και η εξανατολών απειλή συσπηρώνει γύρω από την ηγεσία. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση μια έκτακτη συνθήκη, όπω η πανδημία ή η τουρκική προκλητικότητα, ευνοεί την κυβέρνηση. Η μεγάλη τιμένη τη προηγούμενη δεκαετία, οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέε περιπέτειε και ο αγώνα για αξιοπρεπή διαβίωση λαμβάνει ηρωικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του lockdown για τον περιορισμό τη διασπορά του κορονοϊού, το αίσθημα τη ανασφάλεια και τη αβεβαιότητα για το μέλλον είναι πιο ισχυρό στην ηλικιακή ομάδα 17 έω 34. Το 2020 η ελληνική κοινή γνώμη θεώρησε προσβλητική και επιθετική την τουρκική πολιτική. Αγία Σοφιά, Αγίο Αιγαίο Κύπρο, παρουσία πολεμικού στόλου και γενικά την Τουρκία ω απειλή στην επίπονη προσπάθεια τη Ελλάδα να ανακάψει από την δεκαετή οικονομική κρίση αντιμέτωποι με τι πολυκύμαντε ελληνικέ σχέσει, οι Έλληνε αναζητούν υποστήριξη από τι μεγάλε δυνάμει. Η θετική στάση τη Γαλλία αναγνωρίζεται, ενώ μετά τι Αμερικανικέ εκλογέ και την άνοδο του Τζο Μπάιντεν, ανακάμπτει η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Η πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 91% των ερωτηθέντων ανησυχεί ότι πιθανόν οι εταιρείε κινητή τηλεφωνία εκμεταλλεύονται τα προσωπικά του δεδομένα χωρί τη συγκατάθεσή του. Για του Έλληνε δεν είναι όλοι μετανάστε το ίδιο. Διαφορετικά προσεγγίζουν του μετανάστε του 1990 από εκείνου του 2010. Κάθε επαφή με το νέο δημιουργεί επιφυλάξει, ενεργοποιεί συχνά αρνητικού συνερμού και συμπεριφορέ. Όπω ακριβώ συνέβη με την υποδοχή των μεταναστών από τι πρώην Ανατολικέ χώρε στην αρχή τη δεκαετία του 1990. Εμβόλιο και Ταμείο Ανάκαμψη διατηρούν ζωντανή την ελπίδα για καλύτερε ημέρε, όπω και κατά τη δύσκολη δεκαετία του 2010, οι έρευνε αναδεικνύουν την πίστη σε μια συλλογική επιτυχία. Εσιόδοξο παρουσιάζεται το 57% το οποίο δηλώνει ότι οι Έλληνες παρά την κρίση για τα προβλήματα τελικά θα τα καταφέρουμε.